δεν θέλω να συζητήσω. Εκείνη τη στιγμή δεν ήσταν δύο, ήταν τρία άτομα. Ποια τρία? Είναι και ο Παναγιώτης. Α, δεν ακόμα να συζητάμε με τον Χρήστο. Αλλά να του πει τι, ότι πίστευε σε αυτό και αυτό. Όχι, ο Χρήστος. Γιατί θα σου πει, φίλε, είναι η γνώμη μου. Ο Χρήστος ξέρει για την κοπέλα που είχα παίξει. Έχω μιλήσει με τον Χρήστο. Δεν παίζει ρόλο τι έχει έξω εσύ, Γκρέγκο. Όταν εσύ πα και καθίσει με την κάθε κοπέλα εδώ μέσα. Δεν έχει να κάνει με την κοπέλα σου έξω. Πού κολλάει αυτό? Άμα ήσουν στη θέση σου και θα έβγαινε αυτή την παρούφα. Άμα καθόσουν εσύ στη θέση σου, έτσι όπως κάνεις τώρα, και δεν μιλάς με καμία, και δεν καπνίζεις με καμία, και δεν παίζεις με καμία και αυτά, ναι, και βγαίνει καμία πάρα. Και κάθεσαι εδώ στη θέση σου, εκεί να πω, ρε φίλε, το παιδί τι έκανε. Δεν έκανε τίποτα. Αλλά μόνο σου λες, έβγαλα ζήλιες εκεί, έκανε αυτό, μίλησα με τη μία, μίλησα με την άλλη. Και έχω ακούσει κι άλλη, ότι έχεις δηλώσει εσύ, ότι εγώ σε γουστάρω, αλλά η Σοφία είναι ο τύπος σου. Και το είπες αυτό στη Σοφία. Όχι. Α, βλέπεις. Έχω έρθει εγώ ποτέ να σου πω κάτι τέτοιο. Το μόνο που πες στο βιβλίο που με ρώτησε. Θα κάτσω να ασχοληθώ με το, τι, με το σπασμένο τηλέφωνο εδώ μέσα. Μα γι' αυτό σε έπιασε. Ναι, ας λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Και σου λέω αν είπες κάτι τέτοιο. Και ούτε αυτό δεν το είπα στον Μπιγκ. Α, ο Γρηγόρης δηλώνει ότι εγώ τον γουστάρω. Ναι. Αλλά πήγε η Σοφία και είπε η Σοφία ότι. Όχι, κοίτα, κοίτα Σοφία. Έτσι είπε η Σοφία. Δεν έχω δηλώσει κάτι στον Μπιγκ ποτέ. Έτσι είπε η Σοφία όμως, έτσι ακούγεται στο σπίτι. Ότι πήρε τη Σοφία και είπε κοίτα Σοφία. Εμένα με γουστάρει η Χριστίνα και η Ραμόνα. Αλλά εσύ είσαι ο τύπος μου. Αλλά εσύ είσαι ο τύπος μου. Εσύ θα βλέπεις τη λόγω. Και αυτά που λογώνει στον πίκ. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Και εσύ να βλέπεις τη λόγω εγώ. Ναι, αλλά εσύ τώρα μου λες ότι έχεις πει κάτι τέτοιο στον πίκ. Έχω πει κάτι τέτοιο, ναι. Εγώ δεν έχω πει κάτι τέτοιο στον πίκ. Τελείως διαφορετικό. Είναι τελείως διαφορετικό.